when the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Αυτό ακούγεται κάθε φορά στην αρχή του των επεισοδίων των Fish and Chips. Αυτό το quote του Eric Cantona, του King Eric της Manchester United και παλιότερα της Leeds. Είναι ένα quote, μια φράση την οποία είπε ο Eric Cantona στους δημοσιογράφους όταν τον ρώτησαν για κάποιο σχόλιο πάνω στην δικαστική μάχη που είχε τότε με τον ρατσιστή του, τον οποίο είχε κλωτσίσει σε εκείνο το match με την Crystal Palace, την πολύ γνωστή Kung Fu και κλωτσιά του King Eric. Και ουσιαστικά, με δικά του λόγια, ήθελε να βάλει έναν καθρέφτη μπροστά από τους δημοσιογράφους. Αυτά τα λέω τώρα απλά για να ξέρουμε τι και πώς, γιατί κιόλας πολλοί με ρωτούσαν, μου είχαν στείλει και DMs για το τι ακούγεται, ρε παιδί μου, στην αρχή των επεισοδίων. Επιστρέφουμε λοιπόν στο FPL. Βέβαια δεν έχουμε επιστρέψει ακόμα, έχουμε ακόμα κάποιες μέρες για τις πρώτες, την Game Week 9. Όμως επιστρέφουμε στη συζήτηση γύρω από το FPL για το τι θα κάνουμε. Δεν είχαμε κάνει επεισόδιο όπως θα θέλαμε ιδανικά αμέσως μετά την Game Week 8, γιατί λόγω προσωπικών υποχρεώσεων δεν προλάβαμε. Επειδή υπήρχε και το International Break, θεώρησα καλύτερο να βγάλουμε ένα επεισόδιο όπου θα τα συζητάμε γενικότερα τι συνέβησαν και για την επόμενη, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν την Game Week 9. Όμως θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τους top 5 της λίγκας μας, τη λίγκα των A-Up. Και έχουμε πρώτους τους ρόβλακες του Μιχάλη Μανιά, που είχαν 65 πόντους στην Game Week 9 και έχουν σύνολο 501 πόντους, είναι στο 2,4K overall rank, πολύ καλή εκκίνηση έχει σε φετινή σεζόν ο Μιχάλης. Μετά έχουμε τη Βαλχάλα του Γιάννη Καπέλα, 500 πόντους, μόλις ένα πόντο από πίσω. Λούζερ που λευσεί, Βαλάντης Κοντογιάννης, 495 πόντους. Μετά η αγαπημένη απέ Αγία Ελεούσα του Αμπέμπε Λελέκουα με 393 πόντους. Τάσος Κάουζερ FC του Τάσου Πνουγουσού, 493 πόντους και αυτός. Θα κάνω τώρα και μια εξαίρεση και θα πω και μια έκτη. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα, είναι Obi-Wan Iwobi του Δημήτρη Χατζηιωάννου, ο οποίος έκανε 71 πόντους την Game Week 9 και σύνολο έχει 492 πόντους. Αυτή είναι η πρώτη παίκτες της λίγκας μας, στη λίγκα των A-Up.gr. Μπορείτε να βρείτε φυσικά στη λίγκα με τον κωδικό TAFZ, βασικά αγγλικά είναι τα γράμματα, οπότε TZBE και 59, μία από τις μεγάλες λίγκες Fantasy Premier League στην Ελλάδα. Προχωράμε ωστόσο να δούμε τι έγινε ακριβώς στην Game Week 8, η οποία για μένα προσωπικά ξεκίνησε πάρα πολύ δραματικά. Όπως είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο, είχα φέρει τον Watkins και τον είχα προτείνει κιόλας σαν επιλογή και μας είχε βγει αμφίβολος μέσα στην εβδομάδα λόγω ίωσης, λέγανε δεν θα παίξει. Γενικά στο Twitter λέγανε ότι δεν θα παίξει. Εγώ είχα αγχωθεί εκεί πέρα, καταριόμουν, γιατί τελικά ο Εμπέωμο, τον οποίο είχα διώξει, δεν ακυρώθηκε το παιχνίδι του με την Arsenal, οπότε θα ήταν μεγάλη βλακία να έχω διώξει παίκτη που έπαιζε για παίκτη που δεν θα παίξει τελικά λόγω ίωσης. Πήγα για τρέξιμο να καθαρίσει το μυαλό μου, λέω δεν μπορώ να αντέχω άλλο, γεννώ σπίτι, ανοίγω το κινητό μου να δω τις εντεκάδες, ρε παιδί μου, βλέπω ξεκινά βασικό, πανηγύρια εκεί πέρα, βλέπω το μάτς. Βέβαια να μου πεις, ο Watkins πάντα έτσι είναι. Και στον γκολ που έβαλε η Aston Villa που νίκησε 1-0 τη Southampton, ήταν κοντά να πάρει μια assist. Δηλαδή για μια-δυο κόντρες δεν πήρε την assist εκεί πέρα. Έγινε ένα μελέ εκεί πέρα και πήγε τον γκολ. Παραμένει παίκτης που μου αρέσει για τη συνέχεια, κυρίως λόγω προγράμματος. Κάποια στιγμή θα πάρει μπρος και η Aston Villa, πιστεύω. Είχαμε το match της Nottingham Forest με τη Fulham, όπου ο Μίτροβιτς κατάφερε να μπλακάρει πάνω που τον είχαν φέρει όλοι. Κατάφερε να μπλακάρει, 3 γκολ έβαλε η ομάδα του, δηλαδή είχε 6 πιθανές επιστροφές, ας πούμε, και μπλάνκαρε, δεν έφερε τίποτα. Και ο Ανδρέας Περέιρα πάλι δεν έφερε τίποτα, πήρε και κάρτα. Και νιώθω τόσο δικαιωμένος για το λέω από την αρχή τη σεζόν ότι αυτός ο παίκτης δεν μου αρέσει καθόλου.
δεν έχει νούμερα. Είτε παίζει στη Manchester United είτε παίζει στη Fulham, δεν πιστεύω ότι θα είναι καλή επιλογή στο FPL. Τώρα τον παίρνουν όλοι απλά επειδή είναι τόσο φθηνός. Βέβαια εντάξει, είναι ακόμα στην αρχή τη σεζόν που προλαβαίνει να βάλει 20 γκολ και να μην εκθέσει. Όμως μέχρι στιγμής νιώθω τόσο δικαιωμένος και πραγματικά το χαίρομαι. Αυτό που δεν χάρηκα βέβαια ήταν το δεκάποντο του Reed, τον οποίο είχα στον πάγκο. Και δηλαδή, άμα δεν έπαιζε ο Watkins, είχα 10 πόντους από εκεί πέρα μέσα. Τέλος πάντων, κάποιοι τυχεροί το πήραν αυτό το δεκάποντο. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ήταν και πρώτο γκολ στην καριέρα του Reed. Δεν ήταν λάθος το ότι τον είχαμε στον πάγκο. Η Wolves έπαιξε με τη Manchester City και η 0-3. Δεν είδαμε κάτι τρομερά καινούριο. Ο Haaland έκανε μία φάση και ένα γκολ. Βασικά, okay. Είχε κάνει δύο σουτάκια στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά είναι πραγματικά απίστευτο το πώς βάζει τον γκολ. Τόσο αβίαστα, δηλαδή. Εγώ το έβλεπα και δεν είχα αρχηγό τον Haaland. Είχα τον De Bruyne, το οποίο βγήκε στο τέλος. Αλλά βλέπω τον γκολ του Haaland και λέω, τι να πω, τι να κάνω. Δηλαδή είναι σαν να παίζω FIFA και να το έχω στο Ultimate, να πούμε. Και με το έτσι θέλω, απλά έβαλε γκολ ο άνθρωπος. Γενικά πάντως από το παιχνίδι που το είδα αυτό, μ' αρέσει ο De Bruyne για τη συνέχεια. Επειδή πολλοί διώχνουν σαλά, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Μ' αρέσει ο De Bruyne, μ' αρέσει ο Haaland προφανώς. Cancelo, ok. Και μ' αρέσει πολύ και ο Foden, τον οποίο πολύ τον κράζουν, αλλά φέρνει πόντους τακτικά. Δηλαδή είναι από τις επιλογές που αξίζουν στα 8 εκατομμύρια σε σύγκριση με άλλους, θα τα πούμε στη συνέχεια. Newcastle Bournemouth, είδα από αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η Bournemouth δεν έκανε φάση. Ανοίγω το κινητό μου αργότερα που ήμουν σε ένα πάρτι. Βλέπω 0-1 Bournemouth. Τέλεια. Τυχερή ήταν η Bournemouth. Ωστόσο, και επειδή κάηκαν αυτοί που είχαν double στην άμυνα της Newcastle με Pope, Trippier ήταν πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο καλή άμυνα της Newcastle, θεωρώ, για τον double up. Έχω τον Pope και σκεφτόμουν τον Trippier, αλλά δεν πήγα. Δεν τον πήρα τον Trippier, ο οποίος κέρδισε φυσικά το πέναλτι. Όμως, κοιτάζοντας το πρόγραμμα της Fulham, Brentford, Man United, Everton, Tottenham, είναι ομάδες που βάζουν goal και η Newcastle δεν είναι. Εδώ έφαγε goal από την Bournemouth και ήταν ένα λάθος, μια λάθος φάση έφαγε. Όμως δεν είναι άμυνα την οποία θα εμπιστευόμουν τόσο πολύ να κάνω double up. Γενικά δεν κάνω πολλά double ups, άντε να κάνω σε καμιά City ας πούμε. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ το double up στην άμυνα της Newcastle. Είναι παιχνίδια αυτά που μπορεί να φάει goal και ας είναι η Fulham και ας είναι η Brentford. Είναι ομάδες που βάζουν goal και η Newcastle δεν είναι τόσο σταθερή. Μετά είχαμε τη ματσάρα αυτή που την έχασα επειδή, όπως είπα, ήμουν σε ένα πάρτι το Tottenham με Leicester, όπου ξεκίνησε τόσο ωραία, ξεκίνησε με assist Kulusevski και ξεκίνησε με assist Perisic που τους είχα και τους δύο. Οκ, χάθηκε το κλείσιμο νωρίς, αλλά οκ, ξεκίνησα με assist. Ο Perisic με ένα απίστευτο τρόπο κατάφερε να τελειώσει το μάτς με δύο πόντους, γιατί έφαγε κάρτα στους πανηγυρισμούς, έφαγε δύο γκολ. τι να πω, τον έβγαλε πριν το 60. Όπως και να έχει, φυσικά τα φώτα σε αυτό το match τράφηκαν στον Σον, που μπήκε ως αλλαγή και έκανε hat-trick και ήταν τα πρώτα του goal στη σεζόν στη Premier League και νομίζω γενικότερα στο Europa League, στο Champions League δεν έχει βάλει goal. Κύπελο αν έπαιξε δεν θυμάμαι τι έχει κάνει. Πάντως φαίνεται να γύρισε πίσω. Κάποιοι τον είχαν φέρει το Σον, που ήταν πολύ ρυψοκίνδυνη επιλογή, όμως βγήκε προφανώς. Γενικά δεν θα τον εμπιστεύομαι ακόμα. Προφανώς είναι και ψυχολογικό το θέμα. Δηλαδή πιστεύω από τη στιγμή που ξεμπούκωσε τώρα, ας πούμε, με τη Λέστερ, που okay, η Λέστερ είναι τραγική. Ο Σον πιστεύω θα αρχίσει να φέρνει πόδους και πάλι. Όμως προσωπικά θα περίμενα λίγο ακόμα. Brentford Arsenal 0-3. Η Arsenal με εντυπωσίασε, γιατί περίμενα μετά μετά την πρώτη ήττα με την Manchester United, περίμενα ότι θα έχει χάσει λίγο το momentum της και η Brentford είναι και καλή ομάδα, είναι στην έδρα της, πέρσι είχαν νικήσει 2-0 εκεί πέρα. Περίμενα ότι ήταν πολύ πιθανό να χάσει πόντους. Δεν συνέβη αυτό, την κατέστρεψε την Brentford. Η Brentford, αν θυμάμαι καλά, είχε ελάχιστες ευκαιρίες
Και εδώ έχουμε και, είχαμε και το πολύ ωραίο μήνυμα του Θεοφάνη Σακά, που του υποσχέθηκα ότι θα το αναφέρω στο podcast και δεν το ξέχασα. Ο οποίος έστειλε ένα. Ανέβασε ένα screen στην pub, όπου ένας φίλος του είχε βάλει τη μάνα του να ξαματιάσει Χεσούς, Μαρτινέλη και Σαλιμπά, και είπε ότι ήταν σκατά, είχαν πάρα πολύ μάτι, ειδικά ο Χεσούς, λέει. Και του βγήκε προφανώς, μάλλον αυτή ήταν η λύση, εκτός από τον Μαρτινέλη, μάλλον δεν έφτιασε αρκετά. Δεν έκανε αρκετές φορές για τον Μαρτινέλη, για την Μπλάνκα, ρε. Όμως ο Σαλιμπάς και ο Χεσούς τα φέραν τα πονταλάκια του. Τα πονταλάκια τους. Ο Χεσούς φυσικά πήρε μια κάρτα στο τελευταίο λεπτό, ξέρω εγώ, και έχασε και μπόνους. Χάσαμε 2-3 πόντους από εκείνη την κάρτα. Δεν ξέρω, με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Και νομίζω είναι και μια κάρτα. Απέχει μια κάρτα από το να τιμωρηθεί να χάσει αγωνιστική. Γενικά διώχνουμε Χεσούς, πιστεύω εγώ. Αλλά για να τελειώσουμε και με την αγωνιστική την Game Week 8, είχαμε το Everton West Ham, το οποίο δεν το είδα και διάβασα ότι ήταν ψηλό μάπα. Η Everton πήρε μια νίκη 1-0. Κάποιοι πιστοί πήραμε το clean sheet του Patterson. Δεν εντυπωσιάστηκα που ο Bowen μπλάνκαρε, που την είχαν φέρει πολύ. Είχε κάποια σουτάκια, νομίζω. Είχα δει τα highlights. Όμως η West Ham είναι σε τραγική κατάσταση γενικά. Απέχουμε, θεωρώ, ακόμα. Πλην μιας περίπτωσης που θα την αναφέρω σε λίγο. Είχαμε διακοπή για τις εθνικές και είχαμε και δύο τραυματίες. Σίγουρα είχαμε και παραπάνω. Απλά είναι οι δύο αυτοί που ενδιαφέρουν γενικά στο FPL. Πάτερσον και Ίσα. Μείνουν εκτός για κάποιες εβδομάδες. Ο Πάτερσον, ok, υπάρχει σε ομάδες, αλλά δεν είναι. Δεν είναι για βασικό στις ομάδες που είναι, οπότε οκ, πειράζει μεν, αλλά δεν είναι και το χειρότερο. Αλλά Ίσακ πιστεύω έκαψε πολλούς, γιατί πολλοί τον είχαν φέρει μόλις. Και γενικά πολλοί είχαν κάνει wildcard, που μιλάω προφανώς μεταχρηστών προδίτης τώρα, λέγοντας ότι ήταν λάθος επιλογή. Λάθος επιλογή θεωρώ γενικά τη wildcard πριν international break. Δηλαδή το έχουμε δει τόσες φορές παίκτες να τραυματίζονται. Το θεωρούσα μεγάλο ρίσκο. Όμως στη συγκεκριμένη αγωνιστική υπήρχε το θέμα της αναβολής και πολλοί θα κατέβαιναν με 7 και 8 παίκτες. Οπότε το καταλαβαίνω ότι αναγκαστικά έκαναν τη wildcard, γιατί θέλουν να χαλάσουν το φρυχί τους, να πάρουν πάρα πολλά μείον. Γενικά πιστεύω ότι ήταν μια αγωνιστική που οι wildcard δεν είναι ότι κέρδισαν απέναντι σε εμάς, όμως σε εμάς που δεν κάναμε, αλλά τουλάχιστον δεν χάσανε. Δηλαδή. Δεν είδα κάποια wildcard που να ξεφεύγει από τους 70 πόντους. Γενικά οι πόντοι κοιμάνθηκαν στους 60 με 70 πόντους για τους wildcard, από ό,τι παρατήρησα από ένα tour που έκανα και στο Twitter και στην pub που ανεβάσαμε όλες τις ομάδες μας. Ωστόσο, τουλάχιστον δεν χάσανε έδαφος από που θα χάνανε αν δεν κάνανε μερικές αλλαγές. Δεν πειράζει, ωστόσο. Και οι δύο που τραυματίστηκαν νομίζω αλλάζουν. Δηλαδή είναι λάθη που διορθώνονται. Στη θέση του Ίσακ, ας πούμε, για να συζητήσουμε και λίγο για επιθετικούς και εν ώψη Game Week 9 και για τη συνέχεια. Για τη θέση του Ίσακ και Χεσούς, οι αντικαταστάσεις που βλέπω εγώ είναι Μίτροβιτς, Τόνι και Βότκινς ως οι καλύτερες επιλογές για βάση και προγράμματος και ικανότητας, ας πούμε. Και επίσης ο Κέιν. Και τώρα μου πεις, Κέιν, πώς θα φέρεις εκεί πέρα, κοστίζει πόσα εκατομμύρια παραπάνω. Ο Κέιν μπορεί να έρθει εκεί πέρα άμα φύγει ο Σαλάχ. Που ο Σαλάχ έχει απογοητεύσει προφανώς για τα λεφτά που για τις επιστροφές που έχει κάνει, που δεν είναι τόσο πολλές. Όμως χαλά και το πρόγραμμά του στη συνέχεια. Έχει μετά το παιχνίδι με την Brighton, αυτή η αγωνιστική, έχει Arsenal, Manchester City και μετά West Ham, Nottingham Forest. Όμως είναι δύο αγωνιστικές. Και είναι 13 εκατομμύρια, δηλαδή που έχει πέσει και πλέον. Πώς έχει πάει, 12,9 ή 12,8. Μισό λεπτάκι να το τσεκάρω. 12,9 είναι ακόμα ο Σαλάχ. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, ακόμα και άμα θες να τον ξαναφέρεις, πιστεύω αξίζει να τον διώξεις για δύο αγωνιστικές. Να φέρεις κάποιον άλλον τύπου De Bruyne ή Σον, ή κάποιον οχτάρι για να κάνεις τον επιθετικό σου, τον Χεσούς ή τον Ίσα και δεν ξέρω εγώ, να τον κάνεις Κέιν. Ο οποίος έχει ντέρμπι με την Arsenal που παραδοσιακά σκοράρει, και μετά έχει Brighton, Everton, Man United, Newcastle. Είναι καλό το πρόγραμμά του.
είναι, και είναι σε φόρμα. Ο μόνος λόγος που δεν έχουμε πέσει όλοι στο κίνη είναι ότι υπάρχει το τέρας που λέγεται Holland από δίπλα, που φέρνει, φέρνει πόντους σε κάθε αγωνιστική. Αυτά για το Σαλάχ. Δεν θα τον έδιωχνα πριν από το παιχνίδι με την Brighton. Είναι πιστεύω η τελευταία ευκαιρία. Εγώ τον έχω διώξει από την προηγούμενη αγωνιστική. Αλλά είναι πιστεύω η τελευταία ευκαιρία για το Σαλάχ. Γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ξαναλέω. Δεν είναι ότι δεν έχει φέρει πόντους. Έχει φέρει πόντους. Είναι 38 πόντους έχει φέρει σε 6 αγωνιστικές. Έχει φέρει 2 γκολ και 3 assist. Δεν είναι ότι δεν είναι άσχημα στατιστικά. Απλά για τα λεφτά του και για το ποιο είναι ο Σαλάχ και γενικά το κλίμα που φαίνεται να υπάρχει στη Λίβερπουλ, δεν πιστεύω ότι είναι να μας πιάνει τόσο μεγάλο κομμάτι του budget. Από West Ham λοιπόν, που το κάναμε και τις λίγο και συζητήσαμε πριν για τον Bowen. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον Bowen, πιστεύω, για μια ομάδα που δείχνει να παραπέει από τη στιγμή που έχασε και από την Everton. Δεν ξέρω τι να πω για τη West Ham. Ομολογώ πως δεν έχω δει τόσα παιχνίδια της. Έχω δει όμως τις φάσεις και δεν μπορώ να την εμπιστευτώ να πάρω παίκτη, ειδικά για κάποιον παίκτη που κοστίζει όσο κοστίζει ο Bowen. Ωστόσο, υπάρχει το παράγοντας του προγράμματος που είναι θεωρητικά καλός και θεωρητικά κάποια στιγμή πρέπει για αυτή να πάρει μπρος. Έχει Wolves, Fulham, Southampton, Liverpool και Bournemouth μετά. Ο παίκτης που θα κοίταζα εγώ και μάλλον θα φέρω κιόλας στην ομάδα μου για αυτήν την αγωνιστική από τη West Ham είναι ο Fornals. Γιατί είναι ένας επιθετικός στη West Ham, παίζει βασικός και είναι κατά πολύ φθηνότερος από τον Bowen. Ο Fornals κοστίζει 5,4 εκατομμύρια και ο Bowen κοστίζει 8,1. Είναι τεράστια διαφορά αυτή. Δηλαδή κάνεις τον Bowen Fornals και φέρνεις Kane στον Jesus π.χ. που λέει ο λόγος. Και ο οποίος ο Fornals έχει φέρει και πόντους σε αντίθεση με τον Bowen που έχει μόνο Blacks μέχρι στιγμής. Γενικά δεν πάω στη West Ham. Δεν παίζει καλά. Μόνο αυτός και απλά λόγω χρημάτων. Επειδή είναι πολύ φθηνός. Εγώ ας πούμε θα το φέρω, μάλλον αν το φέρω, θα το φέρω στον Bailey, τον άλλο καραγκιόζ από εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Αυτά από τη West Ham. Μετά υπήρχε και πάρα πολλή συζήτηση πριν την Game Week 8. Γενικά το μεγάλο θέμα στο κέντρο ήταν Madison ή Bowen. Ήταν και οι δύο ρίσκα σε παίκτες σε ομάδες που δεν παίζουν καλά, που κυμαίνονται στα 8 και ήταν, αλλά έχουν καλό πρόγραμμα. Και όσοι πήραν Madison δικαιώθηκαν. Ο Madison που μου αρέσει πάρα πολύ και σαν παίκτες, όχι ότι ο Bowen δεν μου αρέσει, απλά θεωρώ ότι είναι εκτός φόρμας τον καιρό. Ο Μάντισον μου αρέσει πάρα πολύ. Τον είχα αναφέρει από την αρχή τη σεζόν, από το πρώτο επεισόδιο πρέπει να τον είχα αναφέρει, που τον είχα σε όλα μου τα drafts και μετά βγήκε ότι τον ήθελε Newcastle και φοβόμουν και τον έβγαλα και έβαλα το Mount και ο Μάντισον πλήρωσε σε όλες τις αγωνιστικές στην αρχή και ο Mount μου έδωσε τα αρχίδια μου στο χέρι. Και τέλος πάντων, είχε μια σειρά blanks, έβαλε γκολ με την Tottenham και γκολάρα είναι, αν θυμάμαι και καλά. Ήταν ένα ωραίο σουτάκι. Δικαίως. Έδωσε πόντους αυτούς που τον φέρανε και είναι από. Όσο άσχημη και αν είναι η Leicester, ο Madison έχει δείξει ότι πληρώνει. Οπότε με Nottingham Forest, Bournemouth, Crystal Palace, Leeds και Wolves είναι και αυτός από τις επιλογές στο κέντρο που θεωρώ ότι είναι. Ότι αξίζουν. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα κάνουν wildcard και αυτή την αγωνιστική όπως κάναν την προηγούμενη, γιατί πλέον τελειώνουν και αγωνιστικές νομίζω. Μέχρι την αιωνική στιγμή 16 αξίζει να κάνουμε τη wildcard, γιατί από 16 και μετά ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Αυτή η αηδία που έχουν σκεφτεί δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Τώρα την άποψή μου την καταλάβατε. Τότε θα πάρουμε απεριόριστες μεταγραφές, οπότε δεν αξίζει. Θα είναι μια επιπλέον wildcard, οπότε τη wildcard κάνουμε πριν από αυτό. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι είμαι τη άποψη ότι δεν αξίζει να κάνει wildcard απλά για να την κάνει. Δηλαδή, άμα είσαι ευχαριστημένο με την ομάδα σου, κάτι και σαν free hit, ας πούμε, την προηγούμενη αγωνιστική πριν πάρει την επόμενη. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγο να χαλάσει την ομάδα σου, θεωρώ, άμα την πιστεύει εσύ ο ίδιο. Ωστόσο, αυτό που πήγα να πω στην αρχή ήταν ότι υπάρχει ρίσκο για την αγωνιστική 10, υπάρχει ρίσκο
για αναβολή παιχνιδιών λόγω της απεργίας των τρένων που γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία, που μας έχουν πρίξει τα μπαλάκια τώρα εδώ και κάτι εβδομάδες. Έχουμε τα μάτς με ρίσκο αυτή τη στιγμή που γράφω, είναι το Brighton Tottenham, Manchester City Southampton, Chelsea Wolves, Newcastle Brentford και Bournemouth Leicester. Έχω την εντύπωση ότι το πιο πιθανό να αναβληθεί είναι αυτό το μάτς της Brighton με την Tottenham. Οπότε την αγωνιστική την επόμενη ίσως θα ήταν καλύτερο να την κρατήσουμε για τότε τη wildcard μας. Λέω εγώ μια ιδέα για όσους ψήνονται για την Game Week 9. Αυτά πάνω κάτω. Κάναμε έτσι μια ανάλυση ωραία. Επιστρέφουμε επιτέλους στο FPL. Βαρεθήκαμε με αυτήν την ιδέα των Nations League. Μου στέλνει, επειδή εγώ είμαι μεγάλος φίλος της Εθνικής Αγγλίας και με κοροϊδεύουν να μου λένε έχασε από την Ιταλία, μου στέλνει όλες τις που Γερμανοί 3-3. Ρε δεν μας χαίρεται, λέω εγώ τώρα, τι είναι αυτά φιλικά με φρουφρού και αρώματα τώρα Nations League. Ποιος ενδιαφέρεται, είδω ήδη παίκτες δεν ενδιαφέρονται, δεν κάθισα να δω τίποτα πραγματικά, κανένα ενδιαφέρον. Επιτέλους Premier League ξανά, αυτό είναι που έχει σημασία για μένα. Δεν πάω να τώρα κάνουν μπάνιο και τα Nations League και τα φιλικά και το Qatar και όλα. Αυτά, μη μακριολογώ. Εσείς ως γνωστόν μπείτε στην FPL Pub μας, αν δεν έχετε μπει, το γκρουπάκι στο Facebook που συζητάμε για τα πάντα περί FPL. Στο Spotify μπορείτε να κάνετε rate το podcast με όσα σταράκια θέλετε προφανώς. 5 είναι το max. Αυτά από μένα. Τα λέμε. Καλή τύχη για την αγωνιστική 9. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Άντε σου για φάνταση. Άντε σου για παιχνίδι. Το σπιτάκι σου. Ξεκινάει τζόλι το. Βάλε τζόλι ρε. Πότε το βάλεις.